Ο Φίβος Δελιβοριάς με τα τραγούδια του έχει αποτυπώσει μια σειρά από αστικές ιστορίες που μοιάζει να έχουν συμβεί στον καθένα μας. Με το νέο του δίσκο Καλυθέα επιστρέφει στο σπίτι που μεγάλωσε και καταγράφει αναμνήσεις και ήχους, δημιουργώντας μερικούς ακόμα γνώριμους ήρωες. Τον συνάντησα στο πατρικό του και μιλήσαμε για τη σχέση του με το παρελθόν, για την Κική και για τις πόλεις που αλλάζουν ανάλογα με τα όνειρα των ανθρώπων που μένουν σε αυτές. Εγώ είμαι. Που τόσο ακούγονται για εσένα. Τι κάνεις. Καλά. Αυτό είναι το πατρικό σου, έχεις μεγαλώσει εδώ. Εγώ έχω μεγαλώσει, ναι. Και εδώ έγραψες την Καλυθέα. Και εδώ αυτό το καλοκαίρι έγραψα το δίσκο Καλυθέα. Πώς το σκέφτηκες δηλαδή τώρα να επιστρέψεις στο σπίτι που μεγάλωσες και να γράψεις μουσική. Από όνειρο έγινε αυτό. Δηλαδή. Είδα στον ύπνο μου ένα πολύ έντονο όνειρο, ναι, ότι από κάτω από εδώ, από αυτό το μέρος, ναι, υπήρχε ένα κρυφό πορτάκι το οποίο οδηγούσε σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν υπάρχει, αλλά μέσα στο οποίο υπήρχαν, τι να σου πω, κρυφοί δίσκοι των Beatles που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, η κρυφά βιβλία του Βακαλόπουλου, ενός συγγραφέα με τον οποίο έχω ψύχωση. Και αποφάσισα λοιπόν μια μέρα που δεν ήταν κανείς εδώ να έρθω να δω γιατί με κάλεσε το όνειρο, ρε παιδί μου. Γιατί ήθελε το σπίτι να έρθω εδώ. Και τελικά υπήρχαν κρυμμένα τραγούδια στο σπίτι αυτό. Υπήρχαν τραγούδια έτοιμα να γραφτούν. Πάω να μου δείξω το σπίτι. Να, ναι. Το σπίτι δείχνει να είναι σταματημένο σε διάφορες χρονικές καταστάσεις, ξέρω εγώ. Και δεν ξεκινάει μόνο, ξέρω εγώ, από μένα τώρα που θέλω να ξαναζήσω το παρελθόν μου με το δίσκο αυτό. Έχει ξεκινήσει από ήταν πολύ πιο πριν. Ήταν χρονομηχανή το σπίτι αυτό, έτσι κι αλλιώς. Νιώθεις ότι κάποιος θα έρθει και θα σου προσφέρει, ξέρεις, βουτήματα. Πώς είναι να μεγαλώνεις την Καλυθέα του 80? Ήταν μια εποχή που όλα τα πράγματα συνέβαιναν κατά 80% έξω από το σπίτι. Mm-hmm. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι να σου πω, εντάξει, ξέρεις, δεν μου αρέσει να εξιντανικεύω, ούτε πιστεύω ότι ήταν μια εποχή καλύτερη από τώρα ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλώς είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Πιστεύεις ότι το παρελθόν είναι ένας τόπος επαναεπισκέψιμος, ότι αν, ας πούμε, βρεθείς εκεί, παραμένεις με κάποιο τρόπο παγωμένο στο χρόνο? Όχι. Πίστεψα σχεδόν σαν σε θρησκεία στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον» όταν ήμουν μικρός. Και πάντα ονειρευόμουν, ξέρεις, τέτοιου τύπου ταξίδια, τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Αυτό θέλησα να κάνω και με το δίσκο αυτό. Παραπάνω μπαρόκ στοιχεία, δηλαδή σαν να παίζεις, ξέρω εγώ, σαν να είσαι κανονικά, δηλαδή. Τα τραγουδιά σου μιλάνε σε μεγάλο βαθμό για την πόλη. Mm-hmm. Είναι αστικές ιστορίες. Υπάρχουν δύο πόλεις, η Αθήνα που φανταζόμαστε και η Αθήνα που ζούμε. Ναι, βέβαια. Γενικά, το ωραίο με τις πόλεις είναι ότι τις αλλάζει η δύναμη και η φυσιογνωμία και τα όνειρα των ανθρώπων. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα high όλοι μαζί, σε ένα όνειρο, ξέρεις, που έχει να κάνει με το χρήμα, το οποίο τους βγαίνει, μια πόλη παραμορφώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν πάλι πέφτει, πάλι παραμορφώνεται κατά έναν άλλο τρόπο. Αλλά βρίσκει τον τρόπο να αναστηθεί με βάση τα υλικά των πραγμάτων που είμαστε εμείς. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στις πόλεις, ότι ανασκευάζονται. Είναι, ρε παιδί μου, σαν ένας άνθρωπος που ντύνεται, που διαλέγει τα ρούχα του και γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικός μέρα με τη μέρα. Η Αθήνα τι το ωραίο έχει για σένα? Είναι ένα μέρος που με το που το πρωτοβλέπεις, αν έρθεις από έξω ή αν έρθεις από κάτι πιο ωραίο ή από οτιδήποτε κτλ., είναι ψηλό άθλιο. Δηλαδή όλα έγιναν πάρα πολύ αυτοσχέδια, τα σπίτια έγιναν το ένα πάνω στο άλλο, δεν υπήρχε καθόλου οικιστικό σχέδιο. Και όμως ξέρεις, πώς γίνεται μετά από μερικά επεισόδια η Μαρία η Άσχημη που ξέρεις ξαφνικά κάποιος αποφασίζει για χάρη κάποιου να αλλάξει και να γίνει. Την έχω δει την Αθήνα πολλές φορές έτσι. Κάποια μέρα μου αγόρασαν μια λίρα, μια φόρμιγγα και μιλούσα με μια κλεμμένη φωνή.
έλεγα ότο τη αέρα τέτοι. Πώς το κίνησες με τη μουσική? Με τη μουσική ξεκίνησα από την κιθάρα. Ναι. Ξεκίνησα επειδή δεν είχαμε λεφτά για να πάρω κάμερα. Εγώ σινεμά ήθελα να κάνω. Ήταν ακριβό να πάρεις μια κάμερα και να δουλέψεις με αυτό. Λοιπόν, και οι γονείς μου δεν μπορούσαν να μου πάρουν. Μου πήραν μια κιθάρα για παρηγοριά, παρά λίγο να τη σπάσω από τα νεύρα μου κτλ. Αλλά στην εφηβεία, όταν ήμουν 11-12 και άρχισα να ακούω μουσική μανιακά και αυτά, άρχισα να μελετάω και κιθάρα. Και πολύ γρήγορα άρχισα να γράφω και τραγούδια. Και η Κική ιδιαίτερα, που είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε σε αυτό το πιάνο, ξέρω εγώ, ακριβώς 20 χρόνια πριν, ξαναηχογραφήθηκε εδώ, ας πούμε, για έναν άλλο δίσκο. Επέστρεψε. Ναι, ναι, ναι. Τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, γιατί μας συγκινεί τόσο πολύ? Αυτό το τραγούδι επιβάλλεται σε αυτό που το ακούει, κυρίως το γεγονός ότι όποιο χαρτί έχει να παίξει, είναι κρυφό χαρτί. Δεν ανοίγει τα χαρτιά του ποτέ το τραγούδι αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτός μιλάει για μια κοπέλα που απλά ξέρεις το όνομά της και το οποίο είναι ένα, ξέρω, αστείο καθημερινό όνομα, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται μέσα σε αυτόν, όχι όμως επειδή το περιγράφει. Αυτός λέει, πήγαινε στον τελικό Λίβερπουλ και Μαντσέστερ, πήγαινε στη Ρώμη, πήγαινε μέσα στη Χαλκιδική, πάω συχνά στα μπουρδέλα, μην το πεις πουθενά. Λέει άσχετα, ξέρεις, κρύβει το αίσθημά του όσο μπορεί, μέσα από διάφορες, ξέρεις, ομές, άσχετες μεταξύ τους κουβέντες. Και όμως μέσα από όλο αυτό κάτι αναδύεται. Αναδύεται ένα πορτρέτο, ρε παιδί, που για μένα το κάνει, ας πούμε, το δικό μου αγαπημένο τραγούδι από αυτά που έχω κάνει. Φοβάσαι ότι μπορεί, ας πούμε, να στερέψεις από, ναι, έμπνευση? Πάρα πολύ, πάρα πολύ φοβάμαι. Και κάπως σαν να παίζω και λίγο με το φόβο μου, σαν να ρισκάρω το να μην ξαναγυρίσω ποτέ, ας πούμε. Γιατί το φυσιολογικό είναι, ξέρεις, η μουσική να είναι ένα μέρος της ζωής σου. Τι είπα να πει, έβγαλες ένα δίσκο, ξέρω εγώ, εντάξει, ωραία. Για μένα ένας δίσκος συμβολίζει πράγματα, συμβολίζει πάντα ένα τέλος. Και θέλω να το βιώσω και λίγο ως τέλος αυτό το πράγμα. Θέλω δηλαδή να περάσω μετά με μια μικρή διαδικασία αποχωρισμού. Και αυτό έχει και τα ρίσκα του. Έχει τα ρίσκα ότι θα σκουριάσεις, θα βρεθείς κάπου σε ένα άλλο λιμάνι που δεν θα μπορείς να ξαναγυρίσεις, θα διάφορα τέτοια σε πιάνουν. Μέχρι τώρα έχω επιζήσει.